Και από το εξωτερικό ρεπορτάζ και από τις περίεργες ειδήσεις που μας έρχονται από τον κόσμο, λέω να επιστρέψουμε ξανά στην επικαιρότητα της Κρήτης και στην επικαιρότητα του πρωτογενούς τομέα. Εκεί θα σε πάω τώρα. Θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Μεσαρά, θα κατέβουμε κάτω. Στη Μεσαρά τηλεφωνικά θα πάμε για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Ορφανουδάκη, ο οποίος κύριος Ορφανουδάκης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου και ο οποίος βεβαίως είναι ο μόνος αρμόδιος και ο καλύτερος αρμόδιος για να μας πει σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οποροκυπευτικά, με την παραγωγή, με τις τιμές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Εμείς, κύριε Φανδάκη, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή στην αγορά, στα μανάβικα, για να ψωνίσουμε οποροκυπευτικά, η αλήθεια είναι λίγο πονάμε σε ό,τι αφορά τις τιμές. Από εσάς πώς φεύγουν? Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με εμάς σε άλλα προϊόντα που δεν παράγουμε, όπως παραδείγματος χάρη φρούτα. Mm-hmm. Αν μιλήσουμε με συναδέλφους στην Βόρεια Ελλάδα κυρίως που παράγονται εκεί τα μήλα και κάποια άλλα φρούτα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Βλέπουμε τις τιμές στον παραγωγό να είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με αυτές που αγοράζουμε εμείς ένα φρούτο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα οπροκυπευτικά. Πάντα υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά, η ψαλίδα όπως την ονομάζουμε εμείς, το άνοιγμα της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά είναι πρόβλημα και για τους ίδιους τους παραγωγούς. Οι τιμές είναι, έχουμε τώρα πτωτική τάση, κύριε Ορφανουδάκη, στις τιμές? Υπήρξε λόγω των εορτών και των αριών που υπήρχαν έτσι μία αναστάτωση, θα έλεγα εγώ, στην αγορά που συμβαίνει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, είτε τις αργίες των Χριστουγέννων, είτε τις αργίες στο Πάσχα. Υπάρχει έτσι μια δυσκολία στην αγορά να βρει πάλι την ισορροπία, οπότε οι επόμενες μέρες μετά τις αργίες προσπαθεί πάλι η αγορά να ξαναβρει τα βήματα της και θα δούμε τις τιμές να ισορροπήσουν πάλι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα. Η παραγωγή πάντως είναι αυξημένη, δηλαδή από πλευράς παραγωγής στα κυπευτικά έχουμε πάει καλά, έτσι? Είναι αυξημένη η παραγωγή, αν δεν κάνουμε λάθος. Πολύ σωστά είναι όπως το αναφέρετε, γιατί οι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες γενικότερα επέτρεπαν στο να έχουν μια αυξημένη παραγωγή όσον αφορά τα οπροκυπευτικά, καλλιέργειες θερμοκηπίου. Δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο στην ελιά, που εκεί είχαμε προβλήματα με τον καύσωνα το καλοκαίρι και άλλα προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μειωμένη παραγωγή στο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Χτες, κύριε Ορφανουδάκη, φιλοξενήσαμε εδώ στην Κρήτη σήμερα τον ειδικό σύμβουλο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών και πραγματικά μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη κάνουμε τεράστιες ποσότητες, πολλές χιλιάδες κιλών εισαγωγή σε λαχανικά, όπως για παράδειγμα την ντομάτα. Να σας πω, παρόλο που η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης παράγει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό σε προϊόντα οπροκυπευτικά, δυστυχώς δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Πολλές φορές δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες εισαγωγές προϊόντων, ιδίως τους θερινούς μήνες που υπάρχει έτσι μια αγανανάπαυση, θα το έλεγα, στα θερμοκήπια. Βλέπουμε να κατακλείζουν τις αγορές και τις περιοχές της δικιάς μας με προϊόντα από τρίτες χώρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ορφανουδάκη, για αυτή την επικοινωνία. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα και να μπορούμε να σας βλέπουμε κιόλας. Έχει βρέξει καθόλου, μιας και είστε εδώ κάτω στο Τυμπάκι σήμερα? Νομίζω ότι τις τελευταίες τρεις μέρες είχαμε μια καλή βροχόπτωση, ποτιστικό νερό που λέμε εμείς. Πολύ ωραία. Οπότε μακάρι να συνεχιστεί έτσι, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το εύχομαι, σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εσείς, καλό βράδυ.